Στο 14 ο Καψής κάνει λάθος το γύρισμα. Ο Ντεφραντσέσκο περνάει τον Νικοπολίδη. Ακάλυπτη αιστεία του Ολυμπιακού. Πάνω στη γραμμή σώζει ο Κοστούλας τελικά το πλασέ. 19 λεπτό στο παιχνίδι. Ο Κας κάνει τη σέντρα. Η μπάλα βρίσκει στα χέρια του Βανόλη. Τίποτα λέει ο διαιτητής Μαζαράκος. Άφησε το παιχνίδι να εξαλειφθεί. Με τη συνέχεια της προσπάθειας από τον ΟΚΑ. Εδώ ξανά σε επανάληψη η προηγούμενη φάση. Ο Ακράτητος που προσπάθησε να πετύχει κάποιο γκολ. Δημιούργησε κάποιες πολύ καυτές φάσεις στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Νικοπολίδης έδιωξε. Ο Κοστούλας απομάκρυνε. Ο Καφές δίνει στον Τζόρτζεβιτς. Αυτός στο Ριβάλντο. Του επιστρέφει την μπάλα. Ο Ριβάλντο, ο Τζόρτζεβιτς δυνατό αριστερό σου. Την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Ακράτητου. Ο Στελέα δεν μπορεί να κάνει κάτι και να αποτρέψει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα του. Ξανά εδώ η όμορφη προσπάθεια των παιχτών του Ολυμπιακού και το δυνατό αριστερό σου του Τζόρτζεβιτς. 1-0 στο 24. Προηγείται ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Τζόρτζεβιτς. 28 λεπτό το φάουλ από τον Τζόρτζεβιτς. Κεφαλιά από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Το 2-0. Μέσα σε 4 λεπτά καθαρίζει το μάτς ο Ολυμπιακός. Βλέπετε από την εκτέλεση φάουλ από τον Τζόρτζεβιτς. Ο Κωνσταντίνου πηδάει από έναν όμιλο παιχτών του Ακράτητου και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Στελέα. Ωραίο γκολ για τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που επιμένει, ο Κωνσταντίνου για τον Ριβάλντο. Αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά. Ο Γεωργάτος κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου. Με δύο προσπάθειες ο Στελέα, πρώτο ο ΟΚΑ απομακρύνει την μπάλα. Κόρνερ για τον Τζόρτζεβιτς. Η σέντρα, κεφαλιά από τον Ριβάλντο. Ο Στελέα μπλοκάρει την μπάλα. Για να φτάσουμε στο 83, όταν ο Ακράτητος χάνει την δεύτερη πολύ κλασική ευκαιρία του, πάλι με τον Ντεφραντζέσκο, ο οποίος βρέθηκε τέτα-τέτ με τον Νικοπολίδη. Τον πλάσταρε εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Ντεφραντζέσκο. Σκάβει την μπάλα πρώτο Νικοπολίδη. Ο Κοστούλας πάνω στη γραμμή σώζει τον Ολυμπιακό από τον γκολ. Αυτή ήταν και η τελευταία αξιόλογη φάση του παιχνιδιού. Ολυμπιακός Ακράτητος 2-0. Τέταρτη σερή νίκη των Ερυθρολεύκων στο φετινό πρωτάθλημα.